η συνέντευξη είναι ένα δυνατό αφηγηματικό εργαλείο του ντοκιμαντέρ. Ανάλογα με το θέμα, ο συνεντευξιαζόμενος μπορεί να παραθέτει χρήσιμες πληροφορίες, να επιχειρηματολογεί υπέρ κάποιας θέσης, να αφηγείται τις προσωπικές του εμπειρίες ή να εξομολογείται σκέψεις και συναισθήματα. Η διαδικασία της συνέντευξης απαιτεί να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον άνθρωπο που μας μιλά. Καλό είναι να του πάρουμε συνέντευξη σε χώρο που θα τον κάνει να νιώθει άνετα. Στη διάρκεια του γυρίσματος, τον ακούμε προσεκτικά, δείχνοντας το σεβασμό μας. Πριν ξεκινήσουμε μία συνέντευξη, έχουμε προετοιμάσει ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σύντομες, επικεντρωμένες σε κάτι συγκεκριμένο και διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφύγουμε μονολεκτικές απαντήσεις. Εφόσον δεν θέλουμε να κρατήσουμε στο μοντάζ τις ερωτήσεις μας, ζητάμε από τον συνομιλητή μας να εμπεριέχονται στις απαντήσεις του. Η ταινιοθήκη είναι ένα αρχείο και ένα μουσείο. Είναι και τα δύο πράγματα μαζί. Σεβόμαστε τη σιωπή και επιτρέπουμε στο συνεντευξιαζόμενο να κάνει παύσεις, αφού θα έχουμε μετά τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε τα περιττά κομμάτια της συνέντευξης στο μοντάζ, χωρίς ωστόσο να διαστρεβλώσουμε το νόημα όσων θα υποθούν. Καλό είναι να αλλάζουμε το μέγεθος του κάδρου πριν από κάθε καινούρια απάντηση, ώστε να μπορούμε να δέσουμε καλύτερα τα πλάνα μας στο μοντάζ. Συνήθως, εναλλάσσουμε κοντινά με μεσαία πλάνα. Με τα γενικά πλάνα να χρησιμοποιούνται σπανιότερα. Θα φαίνεται στο κάδρο αυτός που κάνει τις ερωτήσεις ή θα βλέπουμε μόνο τον άνθρωπο που μας δίνει τη συνέντευξη? Πού θα κοιτάζει, απευθείας στο φακό ή το συνομιλητή του δίπλα στην κάμερα? Τι φόντο θα έχει, πώς θα τον φωτίσουμε και τι σύνθεση θα έχει το κάδρο μας για να είναι ισορροπημένο? Κατά κανόνα, στις συνεντεύξεις χρησιμοποιούμε τρίποδο για να κρατάμε σταθερή την κάμερα, την οποία τοποθετούμε στο ύψος των ματιών του ανθρώπου που μας μιλάει. Στο τέλος του γυρίσματος, τραβάμε κάποια κοντινά πλάνα, στα χέρια, στα μάτια και σε λεπτομέρειες του χώρου, ώστε αν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε σαν σφήνες, για να καλύψουμε τις ενώσεις ανάμεσα σε ατάκες της συνέντευξης. Μπορούμε όμως να συνδυάσουμε τη φωνή του ομιλητή και με άλλες εικόνες, επιλέγοντας να ακούγεται η φωνή του off. Στα ντοκιμαντέρ, συχνά χρησιμοποιούμε αρχιακό υλικό, δηλαδή πλάνα και φωτογραφίες που δεν τραβήξαμε εμείς, αλλά πήραμε από άλλη πηγή, με σκοπό να τεκμηριώσουμε και να εμπλουτίσουμε την ταινία μας. Σήμερα έχουμε μεγάλη ευκολία πρόσβαση σε ψηφιακό οπτικο-ακουστικό υλικό μέσω του διαδικτύου. Ιστορικά ντοκουμέντα, χάρτες και γραφήματα, οικογενειακά αρχεία, έργα τέχνης και πολλά άλλα. Προσοχή να έχουμε εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης τους από τους νόμιμους δικαιούχους, αλλιώς μπορεί να μας κατεβάσουν το βίντεο από πλατφόρμες που θα το φιλοξενούν διαδικτυακά. Το μοντάζ είναι μια πολύ δημιουργική φάση που απαιτεί χρόνο και προσοχή, γιατί εδώ είναι που θα πάρει μορφή η ταινία. Πριν αρχίσουμε να τοποθετούμε πλάνα στο timeline, πρέπει να δούμε και να σημειώσουμε τι θέλουμε να κρατήσουμε και ποια δομή θα έχει η αφήγησή μας. Στις συνεντεύξεις, εντοπίζουμε τα κομμάτια που είναι σημαντικά και τα ξεσκαρτάρουμε από εκείνα που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Σιγά-σιγά βάζουμε το υλικό μας στη σειρά και παίρνουμε αποφάσεις για το ρυθμό και το ύφος της ταινίας μας. Πειραματιζόμαστε με διαφορετικές τεχνικές, άλλοτε δείχνοντας τα πρόσωπα των ανθρώπων που πήραμε συνέντευξη και άλλοτε ντύνοντάς τα με πλάνα που τραβήξαμε ή βρήκαμε σε κάποιο αρχείο. Έχει συνοχή η ιστορία μας? Ή μήπως χρειάζεται να γράψουμε και να ηχογραφήσουμε ένα σπικάζ που θα ενοποιήσει την αφήγηση? Θα βάλουμε μουσική ή όχι? Ολοκληρώνοντας το μοντάζ, κάνουμε τις χρωματικές διορθώσεις και το μιξάζ του ήχου. Προσθέτουμε τίτλους και είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε το ντοκιμαντέρ μας με το κοινό.